Πάμε, πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με τη ληστεία η οποία συνέβη στη Γλυφάδα, σε γνωστή αστρολόγο. Πρώτα όμως πάμε, πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά σχόλια. Και αναφέρεται, είναι ένα βίντεο το οποίο αφορά την καμπάνια, τη νέα καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει δύο άντρες να παντρεύονται. Πρωταγωνιστές είναι οι γνωστοί ηθοποιοί, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Πουλάκης. Ναι, έτσι ακριβώς. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο. Θα το δούμε το βίντεο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το βίντεο, αυτό πες μας και μόνο. Η ταινία, από ό,τι λένε, γεννήθηκε από την ανάγκη της ομάδας ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να επικοινωνήσει την πρόταση του νόμου για την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου. Και η υπόθεση, Φίλιππε, αφορά τη σχέση μιας αγάπης που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ δύο ανδρών. Που πρέπει να παντρεύονται. Ναι. Να το δούμε. Στην ταινία, όπως είπες, παίζουν ο Μάριος Αθανασίου και ο Όμηρος Πουλάκης και το τραγούδι είναι του Φίβου Δελιβοριάτη. Να το δούμε. Το σενάριο υπογράφει Άννα Χατζησοφιά και τη σκηνοθεσία ο Νίκος Σούλης. Τους γονείς του. Κανείς δεν φτιάχνει το κρεβάτι που τον έφερε στη γη. Ξέρουμε μόνο πως ο κόσμος είναι αυτός και ο χρόνος είναι λίγος κι ανεπίστρεπτος και πως θυμίζει η θάλασσα ο ουρανός και πως θυμίζει η θάλασσα ο ουρανός. Πες μου που θα πας όταν τελειώσει αυτός ο κόσμος, πες μου αν έχεις τρόπο για να πας σ' όλους τους πλανήτες σινεμά που όλα παίζουν σημασία να αγαπάς. Όταν σε γνώρισα κανείς δεν μου είπε πώς να σε γνωρίσω. Όταν με κοίταξες κανείς δεν σου είπε πώς να με κοιτάς. Έπαιζε μια ταινία και θα την παίζει πάντα όταν σε βλέπω. Τι λένε σημασία έχει να αγαπάς. Λένε σημασία έχει να αγαπάς. Τι λένε σημασία έχει να αγαπάς. Τι λένε σημασία έχει να αγαπάς. Αυτή λοιπόν είναι η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται μία μέρα μετά την απάντηση κάθε πράγμα στον καιρό του που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση σχετικά με τους πολιτικούς γάμους μεταξύ
ομόφυλων ζευγαριών που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, και στο οποίο βίντεο, να πούμε, Φίλιππε, υπάρχουν αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας. Μάλιστα, 7 ιερείς αντέδρασαν στο βίντεο και έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, λέει, γράφουν στην επιστολή ότι θέλουμε να πληροφορήσουμε τους αδελφούς μας χριστιανούς, να καταθέσουμε τη μαρτυρία της Εκκλησίας, να υπομνήσουμε με πατρική αγάπη προς όλους το θέλημα του ζώντος και αληθινού Θεού. Η ιστορία είναι αρκετά παλιά, οι συχνές μειοψηφίες καλά οργανωμένες, με γερές προσβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά πιέζουν εδώ και χρόνια κυβερνήσεις και κόμματα για νομοθετική αναγνώριση της σεξουαλικής τους παρέκκλησης. Ο Θεός, λέει, γνωρίζουμε και οι χριστιανοί όλοι, ότι ο Θεός δημιούργησε δύο φύλλα, του άνδρα και τη γυναίκα, τρίτο φύλλο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε, έχουμε καταγγελίες για τηλεπαιχνίδι της κρατικής τηλεόρασης, όπου έχουν κερδίσει ο κόσμος τα δώρα τους, χρηματικά ποσά και δώρα, και δεν τα έχουν πάρει σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα όμως πάμε γρήγορα να δώσουμε σε όλους εσάς. Πάμε να δώσουμε τα αγαπημένα μπαστούνια, τα μπαστούνια αυτά τα οποία...